Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μάρκος Κυριαζής. Είμαι φυσικοθεραπευτής, ιδρυτής της PTA και εμπνευστής αυτής της πράσινης ιδέας, που στόχο της έχει την κατασκευή προσωποπαγών ναρθικών με τη μέθοδο του 3D printing, κυρίως με ανακυκλωμένη για ανακυκλώσιμη πρώτη ύλη, συσάγοντας πρώτα το ιστορικό του ασθενής και την σωματομετρικά του, συγγνώμη, είτε με το 3D scanning στις εγκαταστάσεις μας. Συγγνώμη. Είτε με το μέθοδο του 3D scanning στις εγκαταστάσεις μας. Παρακαλώ. Το πρόβλημα ήρθε όταν μια ασθενής μου, η κυρία Μαρία, καθημερινά μου ανάφερε έντονο άλγος και έντονο αίσθημα ακνισμού στο χέρι της από τον άρθηκα, τον οποίο είχε προμηθευτεί από το εμπόριο. Ο πόνος ερχόταν από την κακή εφαρμογή και το αίσθημα ακνισμού ερχόταν από την κακή ποιότητα υλικού που υπάρχει στο εμπόριο για τους συγκεκριμένους νάρθηκες. Εκεί ήρθε και η λύση. Μιας και ασχολούμαι με το 3D printing και θα ασχοληθώ στο διδακτορικό μου, ο αδερφός μου μου έθεσε το θέμα, μου πρότεινε να κατασκευάσουμε έναν, σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε έναν ορθοπαιδικό νάρθηκα για την κυρία Μαρία λόγω αυτού του προβλήματος. Και να λοιπόν το πρώτο μας προϊόν και εγκατάσταση στο χέρι της κυρίας Μαρίας, η εφαρμογή της. Απευθυνόμαστε δυνητικά σε όλο τον πλανήτη. Απευθείας λοιπόν στους ασθενείς μας, στους γιατρούς οι οποίοι τους κουράρουν, στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία. Ήρθε το εμπαρόδο, πριν περίπου 3 εβδομάδες μπήκαμε σε αυτό το οικοσύστημα μέσω του Startup Now Forum και η συμμετοχή μας στο τελικό μας έδωσε τη δυνατότητα να ζητήσουμε και να προτείνουμε στις ένοπλες δυνάμεις να εφαρμόσουμε πιλατικά το πρόγραμμά μας στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, αφενός και αφετέρου να προτείνουμε να κατασκευάσουμε σε συνεργασία με τον παραολυμπιονίκη μας Ρωμαίου Μελιώτη, ο οποίος ευχόμαστε να συμμετάσχει στους Παραολυμπιακούς του Τόκιο, το προσθετικό του μέλος για να συμμετάσχει στο άθλημα της τοξοβολίας και αυτός, αλλά και αν μπορούμε, σε περισσότερα μέλη της παραολυμπιακής μας ομάδας. Οι ανταγωνιστές μας. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ποιο είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα έναντι αυτών? Αφενός, στα αριστερά σας βλέπετε τα ήδη δοκιμασμένα προϊόντα μας. Είναι ο Ασκληπιός στο κέντρο, ο Ιπποκράτης, ο Νάρθηκας Ηρεμίας Ακροποδός, άνω και πάνω ο δεσμός όπου βλέπετε τον σχεδιάσαμε ειδικά για το σημερινό με το σήμα του GreenTech. Η καινοτομία μας, η μεγάλη και αυτό που μας κάνει πιο πράσινος από όλους, δεν είναι μόνο η χρήση ανακυκλωμένου και ανακυκλώσιμου υλικού, αλλά και η καινοτόμος εφαρμογή, η οποία δεν υπάρχει από κανέναν από τους ανταγωνιστές μας, στο εξωτερικό, όπου ακόμα και κάποιος από το Λονδίνο, χωρίς να του κάνουμε εμείς το 3D scanning, μπορεί ο γιατρός που τον κουράρει να το πάρει 2-3 βασικά dimensions, να τα εισάγει στην εφαρμογή μας και να μας παραγγείλει αυτό το προϊόν. Και το feature του και το χρώμα του, ακόμα και ένα αρχείο με την αγαπημένη του φωτογραφία, η ατάκα, και να το βάλουμε πάνω στον ορθοπαιδικό του νάρθηκα. Ο δαίμονας του τυπογραφείου ξαναχτύπησε. Μιλάμε για το initial investment cost. Ζητάμε 290.000 περίπου ευρώ για να ξεκινήσουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε ένα νοσοκομείο σαν το 401 ψιών 18 μηνών και να μπούμε και στην πρώτη πιλωτική επίσης εφαρμογή του και στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας. Περιμένουμε ότι σύμφωνα με τις σημερινές τιμές των filaments που παράγονται μόνο στο εξωτερικό, να έχουμε revenues μετά από 5 χρόνια γύρω στα 11,5 εκατομμύρια. Καταφέραμε πριν από αυτήν εδώ τη συνάντηση να μιλήσουμε με τους Ecofills, οι οποίοι μας είπαν ότι μπορούν να κατασκευάσουν οικολογικό filament με τη μισή τιμή, άρα μπορούμε να εξοδευτούμε στα 20 εκατομμύρια δολάρια κέρδος, συγγνώμη, τζίρο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι ενδιαφέρουσα ιδέα και έχει καινοτομία, αλλά μπορείτε να μας προσδιορίσετε ακριβώς η καινοτομία ποια είναι σε σχέση με τους άλλους, γιατί υπάρχει και παρουσιάζεται και τόσες εταιρείες ανταγωνίστες και αυτό πιστεύω ότι είναι και το πρόβλημα. Πολύ εύστοχη ερώτησή σας, κύριε καθηγητά. Και πού βρισκόσαστε και σε σχέση με το κόστος των άλλων? Βεβαίως. Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί όντως δεν προλάβαμε να τα αναπτύξουμε και ο χρόνος ήταν περισσότερο σήμερα. Αφενός, να πάω στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας για τους ανταγωνιστές μας. Οι ανταγωνιστές μας, σας έδειξα αυτούς οι οποίοι κάνουν κάτι διαφορετικό πλέον
της μαζικής παραγωγής ναρθικών, δηλαδή συγκεκριμένων μεγεθών, small, medium, large, extra large. Οι ανταγωνιστές μας λοιπόν αυτό που κάνουν πέραν της μαζικής παραγωγής και που σας έδειξα είναι είτε κάνουν 3D printing μόνο, είτε χρησιμοποιούν οικολογικό προϊόν ή πρώτη ύλη μόνο. Εμείς τι κάνουμε, είτε η εφαρμογή τους είναι κάποια στάνταρ σημεία όπου κάποια κόβονται και γίνεται το customize στους πελάτες. Εμείς λοιπόν αυτό που κάνουμε τι είναι. Αφενός το ότι κάνουμε συνδυασμό όλων αυτών, κάτι που δεν γίνεται από αυτούς, αφετέρου ερχόμαστε και κάνουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Αφενός, μπορούμε να αναπροσαρμόσουμε, σας αναφέρα χθες ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα με την ερώτησή σας, ότι με τον ίδιο κατασκευασμένο νάρθηκα που φτιάξαμε για μια κυρία με έναν πελάτη, με μία πελάτη πριν τρεις μέρες έγινε αυτό, λόγω του κεφαλικού πρίστηκε και ενώ όλοι οι άλλοι νάρθηκες που θα είχε πάρει από τους οποιοδήποτε ανταγωνιστές μας θα τους είχαν πεταχτεί, με thermoforming τον αναπροσαρμόσαμε. Αυτό είναι το πρώτο. Το επόμενο είναι η εφαρμογή που σας είπα. Δηλαδή, σε δήμους, κυρίως στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό, του εξωτερικού, ο πελάτης, ο ασθενής πελάτης, γιατί μπορεί να είναι ολόκληρο νοσοκομείο, πάει στον δημοτικό ιατρό και του λέει: έχω πρόβλημα. Ο γιατρός λοιπόν μπαίνει στην εφαρμογή μας, περνάει 2-3 σωματιματικά στοιχεία, γιατί ο πελάτης ασθενής πονάει, και σύν το ιστορικό του, και πλέον από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, εύκολα και γρήγορα μπορεί να του έρθει ο προσωποπαγής του νάρθηκας, ο οποίος μπορεί να αλλάξει και το feature του. Δηλαδή, μακριά και αλάρκα χτυπάει ο φίλος μου Ευωτρόπια, ο Γιώργος. Μου λέει: Άγιε, χτύπησα το χέρι μου. Εννοείται θα έρθει σε μένα. Έχω, μου λέει, το logo της εταιρείας μου. Πράσινο. Θέλω να είναι πράσινος ο νάρθηκας, να έχει το logo μου και να γράφει Ευωτρόπια. Ο Γιώργος πηγαίνει για καφέ, είναι μια κινητή διαφήμιση της εταιρείας του και πλέον όλοι τον κοιτούν, όχι που μπατάρισε στο χέρι σου, αλλά του λένε: πού το βρήκε αυτό. Η τιμή, με συγχωρείτε, ξέχασα να πω και για την τιμή. Γιατί αυτό ήταν το τρίτο σκέλος. Αυτή τη στιγμή, για αυτό τον άρθικα που βλέπετε, η τιμή του, αν το βρείτε στο εμπόριο, σε ένα κλασικό κατάστημα, δεν μιλάω από περίεργες παραγγελίες κτλ., κοστίζει γύρω στα 35 ευρώ. Εκεί είμαστε κι εμείς. Εκτός και αν ζητήσετε άλλο feature, όχι για το χρώμα, σχέδιο, όπου πλέον θα κοστολογηθεί και το σχέδιο που θα αλλάξουμε. Επειδή αυτό που σας διαφοροποιεί από όλους τους άλλους ανταγωνιστές είναι το customization, δηλαδή το κάνετε κατά παραγγελία. Σωστά. Τι χρόνο ανταπόκρισης έχετε στο αίτημα ενός πελάτη? Είστε, να σας δώσω το πιο δύσκολο σενάριο. Είστε στο Λονδίνο. Παραγγέλνετε. Αφενός το ένα κομμάτι της καθυστέρησης αφορά το να έρθει αυτό σε εσάς μέσω κάποια courier ή τα λοιπά. Οπότε αυτό είναι ο ένας χρόνος. Το άλλο είναι, από τη στιγμή που μας δώσει την παραγγελία, ο νάρθηκάς σας θα είναι έτοιμος σχεδιαστικά μέσα σε 2 ώρες βαριά, δηλαδή να αλλάξουμε και feature, όχι απλά την αποσαρμογή του parameters. Και πλέον η κατασκευή του, αυτού που βλέπετε, θέλει περίπου με 2 ταυτόχρονες εκτυπώσεις ή μία γύρω στις 5 ώρες, οπότε την επόμενη μέρα θα έχει πάει στην courier. Τη μεθεπόμενη θα είναι σε εσάς. Μπορεί να περιμένετε μία μέρα παραπάνω για 30 μέρες ταχύτερη ανακούφιση και αποκατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ.